με τον Δήμαρχο Σικαιών Νεάπολης, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, ο οποίος... Γεια σας, Δήμαρχε, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλά, καλή χρονιά με υγεία, χωρίς κορονοϊό και με επιτυχίες και με πρόοδο. Μακάρι. Τώρα, ο κύριος Σίμος Δανιηλίδης, δήμαρχος στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, και ο Σίμος Ορούσος, ο δήμαρχος Χαλανδρίου, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι πέτυχαν το ακατόρθωτο, κυρίες και κύριοι. Προμηθεύονται, λέει, από μικροβιολογικό εργαστήριο PCR test για τους εργαζόμενους του, στο Δήμο τους δηλαδή, και για τους ωφελούμενους και περιθαλπόμενους στις κοινωνικές δομές του Δήμου, με 27 ευρώ, λέει, πριν τα 47 του πλαφόν. Πώς το πετύχατε αυτό, κύριε Δανιηλίδη, δήμαρχε? Δεν πετύχαμε δάκι κανένα σπουδαίο κατόρθωμα. Πώς, εδώ ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη να μας λέει ότι στις άλλες χώρες, όπως στην Κύπρο, δεν είναι καλής ποιότητας, μετά ανασκεύασε, ότι τα πράγματα είναι ακριβά αυτά. Να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Για πάμε. Καταρχήν να πάρουμε από το έτος 2020, ναι, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός και επιβλήθηκαν τα τεστ έτσι ώστε να παρακολουθούμε τους θετικούς που νοσούσανε για να επιστρέφουν ή όχι στη δουλειά ή να προστατεύουμε το περιβάλλον τους να μην μεταδίδουν. Τότε λοιπόν την άνοιξη του 2020, απευθυνόμενοι στην αγορά στα πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα μικροβιολογικά, διαγνωστικά και μοριακά εργαστήρια που ζητήσαμε να μας δώσουν τιμές. Οι τιμές εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε καλά και αν είχατε κάνει ρεπορτάζ, ήταν 130 έως 150 ευρώ, παρακαλώ. Σωστά. Επειδή θεώρησα ότι είναι τρομερά καπελωμένη αυτή η τιμή και πολύ υπέρογγη και κερδοσκοπική, έδωσα αμέσως οδηγίες και εντολές στις υπηρεσίες να κινηθούν άμεσα, να διεξάγουμε δημοπρασίες, έτσι ώστε... Για τι ποσότητες, 500, 1000, 2000 κομμάτια. Στην αρχή ήταν μερικές εκατοντάδες, μετά γίνανε χιλιάδες. Και τι τιμή πετύχατε, σας δώσανε? Τώρα, όταν το 2020 ήταν 130, 140, 150 η τιμή της αγοράς, η πρώτη δημοπρασία που κάναμε μέσα στο 20 έβγαλε τιμή 40 ευρώ. Α, πολύ ωραία. 40 ευρώ. Πάλι κάτω από το πλαφόν που έχουμε μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Περιμένετε, θα εκπλαγείτε ακόμη περισσότερο. Για πείτε μου. Όταν τελείωσα η πρώτη ποσότητα της πρώτης δημοπρασίας, κάναμε δεύτερη και τρίτη πριν τη λήξη του 2020. Και οι δύο δημοπρασίες, η δεύτερη και η τρίτη, βγάλανε 33. Αμέσως από το 40 κατέβηκε στο 33. Όταν το καλοκαίρι του 21 πέρσι εξαντλήθηκαν και αυτές οι ποσότητες, κάναμε καινούργια δημοπρασία προς τα τέλη Αυγούστου και η τιμή την οποία πετύχαμε ως Δήμος είναι 29. Το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, πάλι του 21, ο οργανισμός του Δήμου, το νομικό πρόσωπο που είναι στα κοινωνικά θέματα, ΚΑΠΗ, βοήθεια σπίτι, ΚΙΦΗ, βρεφική, παιδική σταθμή, μετά από 12-13 μέρες από την δημοπρασία του Αυγούστου, διεξήγαγε και αυτό το νομικό πρόσωπο άλλη δημοπρασία και κατέβηκε στα 27. Και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι κατά τον Μάρτιο-Απρίλιο, όταν θα εξαντληθούν και αυτές οι ποσότητες, θα πέσει και άλλο. Όταν θα κάνουμε τις καινούργιες δημοπρασίες κατά τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Από τι εταιρείες ήταν αυτές? Δεν θέλω να μου πείτε το όνομα, κύριε Δήμαρχε, γιατί υπάρχει επιχείρημα του Υπουργού ότι αν το έκανε αυτό και κατεβάσει την τιμή, θα κάνει κακό στις μικρότερες εταιρείες και θα ευνοήσει τις πολυεθνικές. Ναι, πέστε μας, ναι, από τι εταιρείες παίρνατε εσείς τα σκευάσματα? Μην πείτε το όνομα, μεγαλύτερες ή μικρότερες. Τα πολλά τα οποία απευθύνονται στον κυρίως οργανισμό του Δήμου είναι από ένα νέο σχετικά μικρό μικροβιολογικό μοριακό εργαστήριο, το οποίο τώρα πριν από λίγα χρόνια ξεκίνησε τη λειτουργία του και είναι μεμονωμένο. Εκεί της περιοχής, όχι καμιά αλυσίδα.
Όχι, όχι, δεν είναι στην περιοχή μας, είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι αλυσίδα, είναι μεμονωμένο. Μεμονωμένο. Το αυτό άλλο... καταρρύπτει όλο το επιχείρημα, βέβαια, το κυβερνητικό. Το άλλο, προσέξτε, θα πούμε όλη την αλήθεια. Ναι. Το άλλο που έδωσε στις κοινωνικές μας υπηρεσίες το 27, ναι, είναι αλυσίδα, όχι από τις πολύ μεγάλες, από τις μεσαίες. Λοιπόν, προσέξτε, επίσης, ακούσαμε διάφορα και δεχτήκαμε επίθεση από τη συντεχνία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Εργαστηρίων, ναι, Διαγνωστικών κτλ., οι οποίοι αμφισβητήσανε την ποιότητα και την αξιοπιστία των τεστ, που είναι ανοησία αυτό, για να μην πω τίποτε χειρότερο, μήπως το κάνουν και σκοπίμως για να διασπείρουν τον φόβο και τον κίνδυνο. Εμείς καλέσαμε τους συναδέλφους τους, απευθυνθήκαμε τώρα είναι λάθος αυτό που έχετε αναρτήσει. Από μικρό εργαστήριο εξασφαλίσαμε τα 27. Εντάξει. Από μικρό εργαστήριο εξασφαλίσαμε τα 29. Θα το διορθώσουμε αμέσως. Ναι. Από 29. Τα 27 εξασφαλίστηκαν από μεσαίο. Από μεσαία αλυσίδα. Από μεσαία αλυσίδα. Θα το διορθώσουμε, μην μου ανησυχείτε. Ναι. Προσέξτε λίγο. Ναι. Εμείς δεν αγοράζουμε το αντιδραστήριο. Κάναμε έρευνα της αγοράς στην Ευρώπη και στους εισαγωγείς. Και βρήκαμε ότι αν αγοράσουμε τα αντιδραστήρια και είναι μερικές χιλιάδες, η τιμή είναι κάτω από 10 ευρώ. Εάν είναι λίγες εκατοντάδες, είναι περί τα 10 ευρώ. Αλλά χρειάζεται βέβαια και ο εξοπλισμός και η στελέχωση, που μπορεί να υπολογίσουμε το μισθολογικό κόστος και τις αποσβέσεις. Αλλά δεν θα είναι παραπάνω από 15-17 ευρώ το συνολικό. Και εγώ λέω... Δεν μπορεί αυτό που συμβαίνει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και συνταγογραφούνται τα PCR και ο πολίτης ανά ένα μήνα, ανά δύο μήνες ανάλογα... Αν έρθει σε επαφή με κρούσμα, έτσι, αν νιώθει συμπτώματα... Αν έχει έρθει, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, αν έχει συμπτώματα ή αν έχει έρθει σε επαφή με θετικό κρούσμα μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο ανάλογα το θεράποντα γιατρό που θα συνταγογραφήσει. Και μάλιστα... Η συνταγογράφηση εξασφαλίζει, γιατί είναι ηλεκτρονική η συνταγογράφηση πλέον, ευτυχώς, λοιπόν, εξασφαλίζει και την διαχείριση των χρημάτων στη λευκή οικονομία και όχι στα μαύρα τα αφορολόγητα. Γιατί τώρα. Ό,τι γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση περνάει κατευθείαν στη φορολογητέα ύλη και δεν μπορεί να υπάρχει φοροκλοπή, φοροδιαφυγή κτλ. Απορία. Επειδή είδα ότι επικοινώνησε μαζί σας, σε κάποια συνέντευξή σας των τελευταίων ημερών και ο Υπουργός. Θέλετε να μας πείτε τι σας είπε, ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή έχουμε και γνωριμία χρόνων, επικοινώνησε από την δεύτερη μέρα που είδε το φως της δημοσιότητας η αναφορά μας. Ναι. Δεν ισχύει αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι... με μάλωσε ή μίλησε απειλητικά κτλ. Ευγενέστατα μίλησε, μια και όπως σας είπα έχουμε γνωριμία χρόνων, και προσπάθησε να μου εξηγήσει, ναι, ότι δεν είναι αντίθετος με το να πέσει η τιμή, αλλά διαμαρτύρονται οι τη συντεχνία των μικροβιολογικών διαγνωστικών κέντρων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αν πέσει, καταρχήν λέει διαμαρτύρονταν ακόμα και όταν κατέβηκε από το 60 στο 47. Και βέβαια δεν δέχονται καμία συζήτηση να κατέβει πιο κάτω από το 47. Εγώ βέβαια εξέφρασα την απορία μου, η οποία είναι η εξής και τη λέω και σε εσάς. Ναι. Μέχρι πριν από 2 χρόνια που δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο μας ούτε κορονοϊός, ούτε PCR, ούτε μοριακό. Αυτά τα μικρά, τα επαρχιακά, πώς ζούσανε, τα συνοικιακά μικροβιολογικά εργαστήρια κλείνανε το ένα μετά το άλλο. Όχι. Νομίζω αντίθετα ξεφυτρώνανε το ένα μετά το άλλο. Και η δουλειά τους, ειδικά την εποχή της πανδημίας, πενταπλασιάστηκε ο κύκλος εργασιών και σίγουρα πολλαπλασιάστηκε και το κέρδος τους. Σαφέστατο είναι αυτό. Πείτε μου όμως τώρα εσείς... Και στο τέλος της γραφής, ναι, στο τέλος της γραφής, αν βάλουμε από τη μία ζυγαριά τα συντεχνιακά συμφέροντα ενός κλάδου και από την άλλη τις ανάγκες της κοινωνίας. Κρούεται ανοιχτές θύρες εδώ, Δήμαρχε. Απορία. Είδα στη συνέντευξή σας στη Δημοκρατία ότι σκεφτήκατε να φτιάξετε ένα δημοτικό εργαστήριο για PCR ελέγχους. Ωστόσο, ναι, σας μπλόκαρε ο ΕΟΔΗ και δεν σας άφησε να το κάνετε. Όχι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς. Δεν μας μπλόκαρε με κάποια διαδικασία. Αλλά... ο ΕΟΔΗ.
Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο από το κράτος και από το ΝΕΟΔΗ για να κάνει να ο Δήμος. Διοδοτηθούμε και να συμβληθούμε εμείς με το σύστημα για να κάνουμε, για να κάνουμε αυτά τα PCR και να δίνουμε αυτά τα στοιχεία στο ΝΕΟΔΗ. Μάλιστα εμείς προχωρήσαμε την έρευνα της αγοράς, βρήκαμε εξοπλισμούς, παραδείγματος χάρη ένα μεταχειρισμένο μικρών δυνατοτήτων παλαιάς τεχνολογίας σύστημα εξοπλισμός, είναι λιγότερο από 10.000 ευρώ το κόστος. Το καλό, το μεγάλο, το ψηφιακό των 96 ταυτόχρονων εξετάσεων, δηλαδή να πάμε 96 άνθρωποι να δώσουμε δείγμα και να μπουν και τα 96 μαζί για να βγάλει μέσα από την ψηφιακή σύγχρονη τεχνολογία το αποτέλεσμα, εάν είναι ευρωπαϊκής τεχνολογίας, γερμανικό, ελβετικό, ιταλικό, είναι περί τις 35.000. Αν είναι το αμερικάνικο, είναι περί τις 40.000. Άρα με μια αλλαγή του πλαισίου θα μπορούσαν όλοι οι Δήμοι να έχουν το δικό τους διαγνωστικό εργαστήριο. Αυτό το οποίο λέμε εδώ και χρόνια ως τοπική αυτοδιοίκηση, δυνητικά, εάν θέλει κάποιος Δήμος ή αν μπορεί, να έχει τη δυνατότητα να έχει τέτοια τμήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ξέρετε τι ζημιά τους κάνατε με όλα αυτά πέρα από τον ανταγωνισμό? Αποδεικνύεται ότι και σε κάθε κέντρο υγείας πόσο μπορεί να κατέβει το κόστος των υλικών. Δεν μιλάω για τα φάρμακα μόνο, για τα υλικά. Τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων που χάνουμε ως ασφαλισμένοι, ως φορολογούμενοι, ως ιδιώτες, να πληρώνουμε τα ιατρικά υλικά ανεξέλεγκτα, έτσι, με τιμές στο Θεό, έτσι, χωρίς λόγο. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που υποτίθεται ότι είναι και στην ιδεολογία τους, στη φιλελεύθερη ιδεολογία τους. Ελεύθερη αγορά με ανταγωνισμό. Προσφορές, κύριοι, φέρτε τις προσφορές σας. Δήμαρχε, να ευχαριστήσω. Εγώ μεγάλη ζημιά τους κάνατε. Εγώ αυτό ζήτησα, αγαπητέ μου, στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Μεγάλη ζημιά τους κάνατε. Να δουλέψει ο ανταγωνισμός προς το συμφέρον του πολίτη. Να έχουμε τη δυνατότητα ως τοπική αυτοδιοίκηση να ιδρύουμε τέτοια διαγνωστικά κέντρα. Εμείς μάλιστα στο Δήμο με δικά μας χρήματα έχουμε χτίσει ένα 8-όροφο. Τα τοπικά κέντρα υγείας που είναι κράτος μπορούσαν να το κάνουν αυτό που κάνετε εσείς. Ήταν υποχρέωση να το κάνω, δεν το θέλουνε. Κύριοι, δεν έχω άλλο χρόνο, να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο Σικαιών Νεάπολης, τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη. Είχαμε πολλά ακόμα σοβαρά πράγματα να πούμε. Θα τα ξαναπούμε, Δήμαρχε. Δεσμεύομαι προσωπικά. Να είστε γερός. Να είστε καλά, καλή χρονιά, με υγεία. Να είστε κι εσείς καλά τώρα.